Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να αρχίσω μια παρατήρηση που έχει να κάνει με τη διαδικασία. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση για 2-2,5 χρόνια, στα νομοσχέδια πρώτα μιλούσαν οι εισηγητές και μετά οι υπουργοί. Okay. Κατά τη δική... Να έχουμε τώρα λίγο, άμα αρχίσουμε τέτοιες εξυπνάδες, κύριε Τασούλα, λέει αμέσως τώρα, Παναγία μου, δηλαδή, το χειρότερο πράγμα είναι κάποιος να θεωρεί να έχει χιούμορ όταν δεν έχει χιούμορ. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που αντιμετωπίζει κάποιος. Νομίζω ότι εσείς το έχετε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που υπάρχουν οι εισηγητές πρώτα και μετά οι υπουργοί ακούνε και απαντάνε, είναι καλύτερη να το σκεφτεί το Προεδρείο, γιατί είναι μια διαδικασία που νομίζω έχει μεγαλύτερη αλληλοεπίδραση και νομίζω ότι μπορούμε να το ξανασκεφτούμε. Και για να δείξω γιατί αυτό στην πράξη είναι καλύτερο, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες διευκρινήσεις από πράγματα που άκουσα και χθες και σήμερα. Η πρώτη διευκρίνηση έχει να κάνει με τι έχει να κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι τα πράγματα που έχουμε συμφωνήσει. Η κριτική του κυρίου Θεοχάρη, που είναι αυτά που διαπραγματευτήκαμε, δεν ισχύει, γιατί έχουμε κάνει πολύ ξεκάθαρο ποια είναι τα πράγματα που έχουμε βάλει στην πάντα, που θα τα ξαναδιαπραγματευτούμε, για τα κόκκινα δάνεια, για τις εργασιακές σχέσεις, για τις συντάξεις, και ποια είναι αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Άρα δεν υπάρχει αυτή η κριτική. Αυτό είναι ένα πακέτο από αυτά που συμφωνήσαμε με τους θεσμούς. Και δεν είναι εδώ μπροστά ούτε καν όλα τα 48 προαπαιτούμενα. Δεν είναι εδώ τα 48 προαπαιτούμενα, γιατί είναι και υπουργικές αποφάσεις, είναι και εγκύκλοι, είναι δηλαδή 12-15 από αυτά που πρέπει να περάσουν για να απελευθερωθεί η πρώτη δόση, που θα είναι τα 2 δις που χρειαζόμαστε για τις ληξιπρόθεσμες. Να κάνω κάποιες άλλες διευκρινήσεις για τον κύριο Λοβέρδο και άλλους που είπαν το θέμα. Η δική μας στρατηγική για το ενιαίο ταμείο, που θα ήταν όλοι οι φορείς της γενικότερης κυβέρνησης, ήταν η διαχείριση από την οικονομική σκοπιά. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερο επιτόκιο, να υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια, να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Ποτέ δεν ήταν δηλαδή η πρόθεσή μας να μην μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια να βγάζουν τα λεφτά τους όπως θα ήταν αν υπήρχε μια κατάθεση, προνομιακή κατάθεση σε κάποια άλλη... Θα παρακαλούσα λίγο, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, μισό ένα λεπτό. Θα παρακαλούσα για ησυχία. Και όσοι οι συνάδελφοι θέλουν να συζητήσουν μεταξύ τους μπορούν να βγουν και έξω. Θα παρακαλούσα για ησυχία. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Άρα αυτό είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε διατύπωση, αυτό θα το διευκρινίσει κύριε Λοβέρδο και όποιος άλλος να μας βοηθήσετε να μπορεί να διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Έβαλε ένα θέμα ο κύριος Πρόεδρος που έπρεπε να φύγει, για το προληπτικό έλεγχο που είναι στο ελληνικό συνέδριο. Εμείς δεν καταργούμε, όπως είπε, τον προληπτικό έλεγχο. Καταργούμε το προληπτικό έλεγχο στις πληρωμές. Δεν κατεργείται ο έλεγχος γενικά, αφού παραμένει τόσο ο προληπτικός έλεγχος στο στάδιο της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων, προσυμβιβατικός, όσο και ο κατασταλτικός έλεγχος. Στόχος είναι αφενός να μην υπάρχει καθυστέρηση στις διαδικασίες των πληρωμών και αφετέρου να αποκτήσουν επιθυνότητα οι ίδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να εκτελούν σωστά τις πληρωμές. Θα μου επιτρέψετε ένα γενικότερο ζήτημα. Είπε ο κύριος Πρόεδρος, και το έχουν πει και συνάδελφοι και συναδέλφες και από τις δύο μεριές, ότι πρέπει να είναι εντελώς μια μεγάλη διαφάνεια να έχουμε κανόνες σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι εντελώς σωστό αυτό. Δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαστε και τους δημόσιους υπαλλήλους να έχουν κάποια διακριτική ευκαιρία. Αν δεν τους εμπιστεύουμε τους δημόσιους υπαλλήλους και δεν πάμε σταδιακά σε μια πορεία που τους εμπιστευόμαστε,
συνεχώς θα έχουμε περισσότερους και περισσότερους νόμους. Όποιος έχει ζήσει και έχει λειτουργήσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όποιος έχει ζήσει και ξέρει τη δημόσια διοίκηση, ξέρει ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα τα πράγματα να τα διευκρινίζονται τόσο πολύ με τους κανόνες. Άρα χρειάζεται σιγά σιγά να παίρνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι κάποια ευθύνη. Βεβαίως, και αυτό το λέω και στον Υπουργό που θα είναι και υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, πρέπει να βρούμε έναν συμβασμό ανάμεσα στους κανόνες, στον έλεγχο, αλλά και να δίνουμε τη διακριτική ευκαιρία να είναι κανονικοί επαγγελματίες οι δημόσιοι υπάλληλοι, να παίρνουν αποφάσεις, να έχουν κρίση. Γιατί ποτέ αλλιώς δεν θα λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να πάμε μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους και να μπορούν να είναι πραγματικά επαγγελματίες που ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν ποια είναι τα ζητήματα και μπορούν να παίρνουν και αποφάσεις. Αλλιώς αυτό το πρόβλημα που όλοι σας έχετε πει τα 3 χρόνια που είμαι εδώ στη Βουλή, ότι έχουμε πολλές νομοθεσίες, πολλούς κανόνες, και αυτό γίνεται επειδή δεν έχουμε αυτή τη σχέση με το δημόσιο τομέα. Θέλω να διευκρινίσω και κάτι ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε, δεν είναι το δικό μας το πρόγραμμα στο σύνολό του, και άρα δεν μπορεί να υπάρχει κριτική ότι είναι εφησιακό. Αν είναι ή δεν είναι εφησιακό, θα είναι από πολλά μέτρα που θα έρθουν στον επόμενο καιρό, αν θα απελευθερωθούν οι επενδύσεις. Να διευκρινίσω μόνο για τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ίσως άκουσε και τη συζήτηση που έγινε στις προγραμματικές δηλώσεις, να μην επαναλαμβάνει επιχειρήματα που διευκρινίζονται, για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι άλλα είπε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, άλλα είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ισχύουν αυτά. Σας εξήγησα στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει, όπως ξέρω και εγώ, ποια είναι η τάση για το τρίτο τρίμηνο. Και είναι καλύτερο. Δεν είναι η ύφεση όσο μεγάλη. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να τη διατυπώσουμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, για το απλό σου λόγο ότι στο προσχέδιο πρέπει να πας με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, και έχουμε στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί. Άρα λέω να μην συνεχίζουμε τα ίδια επιχειρήματα και να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Να απαντήσω, τώρα. Δεν με πειράζει. Να απαντήσω στον κύριο Βορύδη. Αν τον θέλετε, κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Στον κύριο Βορύδη. Μετά θα διαμαρτύρεστε γιατί διακόπτεστε. Ρωτάει ο κύριος Βορύδης και πού ξέρω εγώ τα στοιχεία είναι. Όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχουν ενδείξεις. Έχουμε και δείκτες που δείχνουν τι είναι η πιθανότητα τα αποτελέσματα, που είναι δείκτες που προβλέπουν τι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στις επενδύσεις, στην κατανάλωση. Και άρα από αυτό μπορώ να σας πω ότι η δική μας εκτίμηση και η εκτίμηση του ΣΟΕ είναι ότι δεν θα υπάρχει αυτή η ύφεση που όλοι περιμέναμε. Θα υπάρχει ύφεση, αλλά θα είναι πολύ μικρότερη. Αν θέλετε να μοιραστώ ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες που με κάνουν αυτή η αισιοδοξία, μεγάλη μου χαρά μετά από την ομιλία μου. Πάμε τώρα να διευκρινίσω μερικά πράγματα για την φοροδιαφυγή και για τη φορολογία. Είπε ο κύριος Αθανασόπουλος σωστά ότι σε ένα σύστημα καπιταλιστικό όπως έχουμε είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις το σύνολο της φοροδιαφυγής, και ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και περισσότερους πόρους έχουν και δικηγόρους και λογιστές, και είναι εξαιρετικά δύσκολο με όλα αυτά τις χώρες που λειτουργούν σαν παράδεισο τη φορολογία να το... Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά δύο διορθώσεις θα ήθελα σε αυτό που λέτε. Πρώτον, υπάρχει μια τάση και πολύ μεγάλα κινήματα που έχουν λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, και έχει αλλάξει η δημόσια συζήτηση. Αν δείτε το μένος που υπάρχουν ενάντια σε πολύ μεγάλες αμερικάνικες επιχειρήσεις, όπως αυτή που, μια που έχει καφέδες, για να καταλάβετε, άλλη μια που πουλάει βιβλία, για να καταλάβετε ποιο λέω, βλέπετε ότι ακόμα και ο ΣΑΤ τώρα δημιουργεί νέα πλαίσια να το αντιμετωπίσει. Δεν θα έκανα σχόλιο, κύριε Καθανασόπουλε, γι' αυτό, αν δεν με ανησυχεί κάτι άλλο που είναι πιο προβληματικό στη θέση του ΚΚΕ. Είπατε, είναι τα μεγάλα μονοπόλια, πάντα μπορούν να ξεφεύγουν. Εγώ λέω σε ένα καπιταλιστικό σύστημα
πάντα θα ξεφεύγουν αρκετά, αλλά δεν θα είναι ή θα ξεφεύγουν ή θα ξεφεύγουν, και μετά θα πέσει το βάρος στους στοχούς. Αλλά κύριε Καραθανασόπουλε, μεταξύ τα μονοπόλια και τους στοχούς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Η κοινωνική διαστρωμάτωση, η ταξική διαστρωμάτευση δεν έχει τους μεγάλους επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες και τους στοχούς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Ένα από αυτούς είναι οι πλούσιοι γιατροί, για παράδειγμα, που μπήκε ένα ερώτημα από τον κύριο Θεοχάρη. Γιατί, ακούστε κύριο Θεοχάρη, γιατί αναφέρομαι στο σένα, που είπε ο κύριος Θεοχάρης, μα γιατί δεν θα κάνουμε έλεγχο αφού δεν θα υπάρχει στο ΦΠΑ. Η απάντηση θα είναι ότι όταν διαπιστώσουμε ότι δεν κόβουν αποδείξεις, δεν θα πάρει πρόστιμο, αλλά θα υπάρχει γενικός έλεγχος. Δύο σχόλια γι' αυτό. Το ένα είναι το ίδιο που έκανα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει να μπορέσουμε εκ των υστέρων να ελέγχουμε ανθρώπους που έχουν κάνει φοροδιαφυγή. Και ποια είναι η διαφορά με την Ελλάδα και την Αμερική, κύριε Καθαρασόπουλε, για να σας το εξηγήσω αυτό. Ένας Έλληνας γιατρός μπορεί να βγάζει 1 εκατομμύριο, να είναι και πανεπιστημιακός και να δηλώνει 20-30 χιλιάδες στην Ελλάδα. Στην Αμερική μπορεί να βγάζει 1,5 εκατομμύρια και να δηλώνει 800 χιλιάδες, γιατί ξέρει ότι το IRS, αν τον πιάσει και κάνει έλεγχο στοιχείων, με πού πηγαίνουν, σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά του, με πού πηγαίνει διακοπές, τι σπίτι, θα τον τσακίσει. Και άρα δηλώνει 800 χιλιάδες. Είναι το τέλειο αυτό? Όχι. Έπρεπε να δηλώσει 1,5 εκατομμύριο. Αλλά μην αφήνουμε το τέλειο πάντα να είναι εχθρό του καλού. Αυτό προσπαθούν μέσα στη γενικότερη μας στρατηγική για τη φοροδιαφυγή, να έχουμε μια πολιτική φορολογίας που είναι για την κανονική διαστρωμάτευση της ελληνικής κοινωνίας, που δεν είναι μόνο πλούσιοι ή μόνο φτωχοί, και μια πολιτική που δεν κάνει το τέλειο να είναι εχθρός του καλού, αλλά προσπαθεί σε συγκεκριμένες ομάδες που μπορείς να βγάλεις λεφτά, να βγάλεις περισσότερα. Τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα που βάλατε πολύ για τα πρόστιμα, που είναι τα άρθρα από το άρθρο 3, 7 και 8, που δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να το αναπτύξω, που σε μερικά έχουμε κριτική ότι είμαστε πολύ αυστηροί, ότι παίρνουμε και τις θηρίδες των ανθρώπων, σε μερικά ότι δεν είμαστε αρκετά αυστηροί. Και θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Γιατί πάντα υπάρχει στη φοροδιαφυγή το ίδιο επιχείρημα, το ίδιο ζήτημα, δίλημα που υπάρχουν στα δικαστήρια. Τι είναι καλύτερο, ένας ένοχος να ξεφύγει από τη φυλακή ή ένας αθώος να μπει στη φυλακή? Συνήθως η απάντηση που δίνουν στα δικαστήρια, φαντάζομαι, ότι το χειρότερο είναι ένας αθώος να μπει στη φυλακή. Αυτά τα διλήμματα είναι ακριβώς αυτά που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτή τη φοροδιαφυγή. Πού το βάζεις το πρόστιμο? Μπορεί να το βάλεις τόσο ψηλά το πρόστιμο που δεν θα το πληρώσει κανένας. Πού θα βάλεις τον έλεγχο? Πόσο πολύ θα κοιτάξεις? Μπορεί να το κάνεις τόσο πολύ που δεν θα πάρεις τα λεφτά, που μπορεί, ή μπορεί να το κάνεις το ανάποδο, να είναι λιγότερος ο έλεγχος, χαμηλότερο το πρόστιμο και να πάρεις περισσότερα λεφτά. Αυτά σας λέω ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση τα κοιτάει, τα ξανακοιτάει, τα ξαναεξετάζει, γιατί δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτά. Το προσπαθείς, το δοκιμάζεις και βλέπεις αν έχεις βάλει, για παράδειγμα, το πρόστιμο τόσο ψηλά που δεν σου έδωσε τα αναμενόμενα έσοδα, και άρα με χαμηλότερο πρόστιμο μπορείς να πάρεις περισσότερο. Είναι, για να επανέλθω και στο ερώτημα και το συζήτηση που έκανα πριν, θέμα κρίσης. Άρα όχι μόνο η δημόσια διοίκηση, όχι μόνο τα πανεπιστήμια, ακόμα και οι βουλευτές και οι πολιτικοί πρέπει να εφαρμόζουν και να φτιάχνουν νόμους που αφήνει διακριτική κρίση. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό στην κοινωνία, να ξέρετε, ποτέ δεν θα ξεφύγουμε από μια κρίση που μας δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα στο πώς είναι η διοίκηση. Θέλω να πω και μερικά πράγματα για το ασφαλιστικό και στις συντάξεις. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να κάποιες ρυθμίσεις πότε θα εφαρμόζονται και πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται οι νόμοι του 2010 και του 2012.
Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαμε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε το 2010, ούτε το 2012. Οπότε θα περίμενα, αν όχι μια ταπεινότητα, μια έθιξη να είμαστε λίγο φιδωλοί με την κριτική όταν κάνουμε τόσο μεγάλη επίθεση γιατί τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συντάξεις που αναγκαζόμαστε να εφαρμόσουμε τους νόμους που εσείς τους υποστηρίζατε με τον τρόπο που λέγατε και να μην υπήρχαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, εμείς θα τις εφαρμόζαμε και μερικοί από τους υπουργούς σας που τώρα είναι και υποψήφοι λέγανε ότι εγώ τα κάνω αυτά, καμία κακή τρόικα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που υπάρχουν, αυτά που υπάρχουν στις συντάξεις είναι αυτά που είχαμε συμφωνηθεί. Τα είχαμε συζητήσει και στη τη συζήτησή μας στις 14 Αυγούστου και αυτό που ουσιαστικά αλλάζει αυτό το νομοσχέδιο είναι πότε είναι η μέρα που αρχίζουν αυτές οι διατάξεις. Είχα πει και κλείνοντας την ομιλία μου, γιατί δεν μπορώ να πω σε όλα τα θέματα και περισσότερα για τα φορολογικά θα ακούσετε και από τον κύριο Αλεξιάδη αλλά και άλλους υπουργούς που είναι εδώ. Είχα πει στην ομιλία μου για τις προγραμματικές δηλώσεις ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως κοινωνία, ως χώρα και ως κυβέρνηση και ως βουλή. Ότι έχουμε πάρα πολλούς θεσμούς και έχουμε πάρα πολλές πολιτικές που δεν ανταποκρίνονται ή δεν απαντάνε στα προβλήματα που έπρεπε να απαντήσουν. Και είχα πει για παράδειγμα ότι το πρόβλημα το ΦΠΑ δεν μπορεί να δώσει τη λύση για τους στοχούς της Ρόδου. Και άρα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική νησιωτικότητας για αυτά τα νησιά. Είχα πει και το ίδιο για τους αγρότες. Το ίδιο ισχύει, για να πω και ένα καινούριο παράδειγμα, το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα. Είναι η σωστή απάντηση για τη φαρμακοβιομηχανία μας η στρατηγική μέσω τιμών ή πρέπει να έχουμε μια γενικότερη βιομηχανική πολιτική που είναι στοχευμένη και στα φάρμακα και σε άλλους τομείς με άλλους τρόπους. Αυτό είναι το ερώτημα που μια Βουλή θα συζητούσε με πολύ σοβαρό τρόπο πώς το κάνουμε. Και όχι να παίζουμε ποδόσφαιρο, εσείς το κάνατε αυτό, εμείς το κάναμε εκεί. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πολύ σοβαρά ζητήματα που θα αρχίζοντας από σήμερα μέχρι να ξεφύγουμε, να περάσει πρώτη αξιολόγηση, να γίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να γίνει συζήτηση για το χρέος, να γυρίσουμε στην ανάπτυξη και να συζητήσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο, όπου το βασικό μας είναι να βρούμε θεσμούς και πολιτικές που απαντάνε στο πρόβλημα που μπορούν να απαντήσουν. Ενδιάμεσα έχει απόλυτο δίκιο και το ΚΚΕ και άλλα κόμματα που λένε ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί δεν βοηθάει τον φτωχό που χάνει τη δουλειά του στα 57 και στο 58 όταν εμείς κάνουμε, μειώνουμε τις πρόωρες συντάξεις. Έχει πρόβλημα να βρει δουλειά. Αλλά η απάντηση σε αυτό είναι ότι κανένα σύστημα των συντάξεων δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό. Αυτό είναι πολιτική για την ανεργία, είναι πολιτική για την απασχόληση, είναι πολιτική για την ανάπτυξη. Άρα πρέπει, αν είναι να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις που να μας ακούνε έξω από εδώ για αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, να δούμε ποιο μοντέλο θέλουμε, ποιον θα υπηρετήσει, με ποια εργαλεία και κάνοντας αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε τις λύσεις και για τους στοχούς και τους άνεργους και αυτούς που δεν έχουν συντάξεις που τις χρειάζονται και που τις δικαιούνται. Με αυτό το τρόπο η κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει αυτή τη συζήτηση. Οπότε εγώ δεν ακολούθησα τον πρόεδρό σας για πάτες, τι είπαμε, τι δεν είπατε, που θα μπορούσα να απαντήσω και εγώ ακριβώς σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή ακούει επιχειρήματα. Και αυτός που έχει τα καλύτερα επιχειρήματα με σωστές αξίες που μπορούν να δώσουν μια προώθηση σε αυτή την κοινωνία και ένα φως στο τέλος του τούνελ είναι αυτοί που θα κερδίσουν όχι για τους ίδιους αλλά για την ίδια την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.